Ο γιατρός που σας είπα ότι ήμουν κοντά του πριν να έρθω κοντά σας είναι μακρινός συγγενής με την Αλεξάνδρα. Αλήθεια? Κοίτα να δεις τώρα. Ναι, μικρός που είναι ο κόσμος. Να σας βάλω ένα ποτάκι? Ναι, Ανδρούλα, σε παρακαλώ. Μα αφού η Αλεξάνδρα είπε ότι βιάζεται. Καλά, ένα ποτό, έχω χρόνο να το πιω, Ματθαίου. Μα γιατί τον λες συνέχεια Ματθαίου? Έτσι το συνήθισα. Τώρα δεν μπορώ να το αλλάξω. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Συγγνώμη, θα μπορούσα να φύγω, δεν αισθάνομαι καλά. Νομίζω με τρίγυρνα η γρήπη. Εννοείται, φυσικά πήγαινε σπίτι σου και αύριο αν δεν αισθάνεσαι καλά, καλύτερα να μην έρθεις καθόλου. Σίγουρα είναι εντάξει. Βέβαια, καλέ, τι, θα είσαι εδώ άρρωστη να μας κάνεις δουλειές? Δεν είμαστε με τα καλά μας. Να πας και ό,τι χρειαστείς να μας πάρεις τηλέφωνο, ναι. Είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Χάρηκα που τα είπαμε. Κι εγώ. Λοιπόν, πήγε αργά, να φεύγω κι εγώ. Α, και Μελίνα, εμείς δεν πρέπει να κάνουμε και πολύ παρέα, γιατί τότε ξέχνα την ψυχανάλυση. Ναι, είναι κι αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έφερε στο κινητό μου. Αλίμονο. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα, Ματθαίου. Καλή. Αρμένη και η βίζα μας έκανε. Τι εννοείς? Δεν θα της έβαζα ένα κρασί να πιει? Το κινητό μου έφερε, ρε Χίλια, ντροπή. Καλά και εσύ όλη μέρα δεν κατάλαβες ότι κάπου έχασες το κινητό σου? Όχι, δεν το χρειάστηκα. Έχεις νεύρα? Πολλά. Πολλά γιατί εδώ και ώρα σε θέλω και αυτή δεν έλεγε να ξεκολλήσει από εδώ. Α, γι' αυτό. Γι' αυτό. Πριν 2 χρόνια στα Ρακοκάζανα στην Κρήτη που μου έριξε το κρασί στη φούρη όταν ήρθα να σου μιλήσω. Και? Αγρίμη είσαι. Γι' αυτό μ' αρέσεις, Αναστασία. Λοιπόν, σου είπα σήμερα πόσο σε αγαπάω. Και να μου το είπες δεν πειράζει. Θέλω να μου το λες συνέχεια. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που θα σε δω αύριο. Τι ώρα έρχεσαι? Αργά το απόγευμα. Θα σε περιμένω. Κρυφά από όλους έρχομαι, ε. Ούτε στα αδέρφια μου, ούτε σε κανένα δεν θα το πω. Και η Όλγα? Δεν θέλω να συζητάμε για την Όλγα οι δυο μας. Έφυγε η Δήμητρα? Ναι. Ωραία. Δεν θέλω να με δει με τη βαλίτσα. Πετάω για Κρήτη για 24 ώρες. Α, τώρα πετάς?
Όχι αμέσως, να πεταχτώ από το κτήμα Δημοσθένους και μετά κατευθείαν αεροδρόμιο. Δεν θέλω να έρθω σε επαφή με κανένα. Κράτα τα ραντεβού εσύ και μη σου ξεφύγει τίποτα, έτσι. Ναι, εντάξει. Θα πω ότι πήγε στην Πάφο, στον Νίκο Λεβέντη, να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει μια ασθένεια που έχει με τα μπέλια. Ναι, αυτό θα πεις. Τα αδέρφια μου γνωρίζουν πολύ καλά τη σχέση μου με τον Λεβέντη και αυτό δικαιολογεί να μείνω εκεί το βράδυ. Μπράβο, Λουκά. Δεν φανταζόν ποτέ ότι θα καλύπτω τον άντρα μου να πάει να βρει μια άλλη γυναίκα. Συγγνώμη, Όλγα, αυτά τα είπαμε. Εγώ φεύγω. Ούτε καφέ δεν θα πιείς? Όχι, δεν προλαβαίνω. Καλό ταξίδι. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Σήμερα ξεκινάω τη μετάφραση του θεατρικού έργου που μου στείλανε. Μπράβο, αγάπη μου. Και εγώ πρέπει να φύγω σε λίγο γιατί έχω πολλά ραντεβού σήμερα. Πολύ εργασιομανής έχεις γίνει τελευταία. Φοβάμαι μην πάθεις καμία υπερκόπωση. Έτσι, να ανησυχήσεις για να με φροντίζεις περισσότερο. Σε πήρε τηλέφωνο η κυρία Αντρούλα? Όχι. Και για να μην έχει έρθει, σημαίνει ότι δεν θα είναι καλά η γυναίκα. Θα την πάρω εγώ μετά. Είσαι ευχαριστημένη από αυτήν? Ναι. Είναι πολύ ευγενική και διακριτική. Ναι. Είναι αόρατη, η αλήθεια είναι. Εντάξει, είναι και πολύ μεγάλο το σπίτι. Εσύ που γκρίνιαζες. Είμαστε πολύ τυχεροί με αυτή τη γυναίκα. Καλημέρα. Καλημέρα. Θες να πούμε εδώ ή στο σπίτι? Εδώ καλύτερα, γιατί θα έρθει και ο Χιλιάς σε λίγο. Δεν έχω να σου πω πολλά πράγματα. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη που σου μίλησα άσχημα. Αλλά σε πίστεψα. Νόμιζα ότι το ήθελες. Ότι ήσουν αποφασισμένη να μου χαρίσεις ένα μωρό. Συγγνώμη, Μελινά. Νόμιζα ότι θα μπορούσα, αλλά άρχισα να αμφιβάλλω για τον εαυτό μου. Φοβήθηκα. Για τον Αχιλλέα όμως, το θέλει πραγματικά ή σου κάνει το χατήρι? Μήπως επηρεάστηκες από τον Αχιλλέα? Επειδή αρχικά ήταν αρνητικός, μετά άλλαξε γνώμη. Όχι, όχι. Αλήθεια. Σκέφτηκα και το θέμα με το νεκτάριο. Δεν θέλω να διαλύσω την οικογένειά μου και όλο αυτό θα γινόταν κρυφά από εκείνον. Εντάξει, τα βρήκατε? Ναι. Με το νεκτάριο όλα καλά? Καλύτερα από ποτέ. Μου πρότεινε να πάμε και ταξίδι. Χθες είχε κλείσει και σουίτα. Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Κοντά μου μαθητεύει. Καλά, κόψε κάτι. Γιατί όχι, αλήθεια λέω. Με μιμείτε. Γιατί ο νεκτάριος από έμπνευση δεν. Καλά. Εντάξει, τα βρήκαμε. Είσαι χαρούμενη που τα βρήκες με τη Δήμητρα? Ναι, πολύ. Ναι. Έλα, Χιλέα μου. Παίρνω να σε ενημερώσω ότι ο Ματθαίος έφυγε πηγώντας για Πάφο. Ο φίλος του, ο Νίκος ο Λεβέντης, έχει ένα πρόβλημα σοβαρό με μια ασθένεια στα μπέλια του. Ναι, τον ξέρω τον Λεβέντη. Και πότε θα γυρίσει? Αύριο βράδυ. Ο Λεβέντης επέμενε να τον φιλοξενήσει. Έχουν να πούνε πολλά. Καλά.
Θες να έρθεις να φας μαζί μας? Σε ευχαριστώ, Αχιλέα, αλλά δεν μπορώ. Τρελαίνομαι στη δουλειά. Έλα, σε κλείνω, γεια. Περίεργο. Ο Ματθαίος πήγε στην Πάφο. Αυτοί οι δύο δεν τα πάνε καθόλου καλά, να ξέρεις. Ανδρούλα, τι κάνεις εδώ? Ένιωσα πολύ καλύτερα. Τώρα δεν έπρεπε για μια μέρα, ας καθόσουν ένα σπίτι. Εντάξει, είμαι σας λέω. Είμαι καλά. Έλα, κάτσε μαζί μας. Φαντάζομαι με την αδιαθεσία σου χθες δεν θα πήρες τηλέφωνο την οικογένεια που είπες ότι έχει το μωρό. Πήρα, αλλά έλειπε η μάνα. Και μίλησα μαζί με τον γιο, τον μεγάλο, που είναι 15 χρονών. Μου είπε να πάρω σήμερα μετά τις 9 και θα τη βρω. Αντιγόνη, η ίδια η Δήμητρα μας τα είπε. Με το νεκτάριο είναι καλύτερα από ποτέ, αφού της πρότεινε να πάνε και ταξίδι. Πλάκα κάνεις. Και πήγαν σε ξενοδοχείο χθες. Πόσες φορές έχεις ρωτήσει όμως? Ναι ρε Αντιγόνη, χώνεψέ το, σε παρακαλώ. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό ρε Βασιλική? Άκουσα. Αντιγόνη, ξέχασε τον νεκτάριο. Λυπάμαι πολύ που σου το λέω. Σας κλείνω. Τα άκουσα όλα, ρε αγάπη μου. Της τα είπες πολύ όμως, έτσι, στη ψύχρα. Ναι. Για να το πάρει χαμπάρι, να πάρει μπρος. Να μην ελπίζει. Γιατί ελπίζει. Κάλεσα τη Δήμητρα και τον Νεκτάριο να έρθουν να φάμε μαζί όλοι παρέα. Τι σκέφτεσαι? Αυτό το παιδί που πέθανε. Δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό σου, έτσι? Μα να μην πάω στην κηδεία, ρε Βελίνα. Ένα νέο παιδί πέθανε. Δεν με αφήσατε να πάω στην κηδεία. Ήθελα να μάθω για την οικογένειά του. Μπορούσα να προσφέρω κάποια χρήματα, αν είναι φτωχοί αυτοί οι άνθρωποι και έχουν ανάγκη. Ανδρούλα, άσε, συνεχίζω εγώ. Πήγαινε να στρώσεις το τραπέζι. Τι έχεις? Λες.